Η βενζίνη στα ύψη. Τα ασφάλιστρα το ίδιο. Αν συνυπολογίσει κανείς τέλη κυκλοφορίας και το σέρβις, τότε αντιλαμβάνεται πως η συντήρηση ενός αυτοκινήτου μόνο αμελητέα δεν είναι για τους περισσότερους οδηγούς. Εγώ τώρα κάνω τα χαρτιά να το πουλήσω. Θα πηγαίνω με το μετρό. Από εκεί να καταλάβετε. Δεν αξίζει να έχει κανείς αυτοκίνητο σήμερα. Η βενζίνη ακρίβεινε. Οι ασφάλειες ακριβαίνουν. Τα σήματα ακριβαίνουν. Γενικά όλα ακριβαίνουν. Τι να λέμε τώρα. Όλο ένα και περισσότεροι οδηγοί βρίσκονται ένα βήμα από το να αφήσουν στην άκρη τα οχήματά τους. Όχι άδικα αν αναλογιστεί κανείς πως αυτοκίνητο 1.600 κυβικών που κάνει ετησίως από 10.000 έως 15.000 χιλιόμετρα, για βενζίνη μόνο ο οδηγός του θα πληρώσει από 1.440 έως 2.160 ευρώ. Τα ασφάλιστρά του κοστίζουν από 480 ευρώ έως 650 ευρώ, τα τέλη κυκλοφορίας 240, ενώ το σέρβις του αυτοκινήτου ξεκινά από τα 250 και φτάνει τα 400 ευρώ. Το συνολικό κόστος λοιπόν ανέρχεται από 2.410 ευρώ και φτάνει μέχρι και τις 3.450 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν τα χρήματα που δαπανά μια οικογένεια που έχει στην κατοχή της 2 ή και πολλές φορές 3 αυτοκίνητα. Μας κάνει να αφοπλίσουμε το αυτοκίνητο, δηλαδή να το αφήνουμε αρκετές μέρες στάσιμο. Ο περιορισμός των περιττών μετακινήσεων από τους οδηγούς όμως έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τζίρο των πρατηρίων καυσίμων. Το τελευταίο χρόνο οι βενζινοπόλες βλέπουν τα έσοδά τους να έχουν μειωθεί έως και 50% με αποτέλεσμα πολλοί συναδελφοί τους να έχουν αναγκαστεί να βάλουν λουκέτο. Είναι απελπιστική η άνοδος των καυσίμων, κάτι που είναι αδιανόητο και αυτό θα έχει σίγουρα αποτέλεσμα έως και το κλείσιμο αρκετών πρατηρίων, το κάτι που γίνεται ήδη εδώ και 2 χρόνια. Και οι ιδιοκτήτες συνεργείων ψάχνουν τους πελάτες τους με το κιάλι. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να μην ανανεώνουν τα οχήματά τους, παράλληλα όμως δεν προχωρούν και στην επισκευή των ήδη υπαρχόντων. Πάνω από ένα ορισμένο ποσό δυσκολεύονται πάρα πολύ. Μου λένε να κάνουμε μια δόση, να αφήσουμε κάτι παραπάνω, να μην επισκευάσουμε αυτό, να το παρατείνουμε για πιο πίσω αν πηγαίνει. Και αν στα συνεργεία οι οδηγοί ζητούν να πληρώσουν με δόσεις, όταν έρχεται η ώρα να καταβάλουν τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, τότε πολλοί είναι αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους ανασφάλιστα.